Χορηγός Τράπεζα Πειραιώς. Καλησπέρα σου, Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα, Σία. Δεκάδες θύματα, βιβλικές καταστροφές έφεραν, Κατερίνα, ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν σε όλο τον πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Αυστραλία όμως έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ φέτος. Είναι γεγονός, αλλά μπορούν να πάρουν σειρά όλες οι περιοχές του πλανήτη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε. Νεμοστρόβιλοι σαρώνουν τις Μεσοδυτικές Πολιτείες με ταχύτητα 280 χιλιόμετρων την ώρα. Μια ολόκληρη πόλη ισοπεδώθηκε στην Ινδιάνα και 40 άνθρωποι συνολικά έχασαν τη ζωή τους. Στην Αυστραλία συνεχίζονται εκενώσεις οικισμών εξαιτίας των πλημμυρών. Και ενώ από τον παγετώνα της Αργεντινής, τον Περίτο Μορένο, αποκολλήθηκε ένα ολόκληρο τμήμα. Ο φωνικός ανεμοστρόβιλος που σαρώνει τις Μεσοδυτικές Πολιτείες ήδη καταγράφει 40 θύματα. Μόνο 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμά του που ισοπαίδωσε μια ολόκληρη πόλη στην Ινδιάνα. Το μικρότερο θύμα του ήταν ένα βρέφος 15 μηνών που παρασύρθηκε από τον ανεμοστρόβιλο και βρέθηκε σε ένα χωράφι. Εξέπνευσε λίγο αργότερα σε νοσοκομείο του Τενεσί. Οι γονείς του είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους όταν ο αέρας παρέσυρε το σπίτι στο οποίο διέμεναν. 40 άνθρωποι χάθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε 5 κεντρικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Με ανέμους πάνω από 280 χιλιόμετρα την ώρα, ο ανεμοστρόβιλος παρέσυρε και αναποδογύρισε αυτοκίνητα και φορτηγά και ισοπαίδωσε σπίτια και δέντρα. Η απογραφή των θυμάτων δεν έχει ακόμα τελειώσει, καθώς τα σωστικά συνεργεία αναζητούν αγνοούμενους πόρτα-πόρτα. 3.000 σπίτια δεν έχουν ρεύμα, ενώ έχουν καταστραφεί πολλές βασικές υποδομές. Η φετινή χρονιά ήταν μια από τις χειρότερες για τις ΗΠΑ, καθώς βίωσε πολλά καταστροφικά καιρικά φαινόμενα. Άσχημες ώρες για πολλωστή φορά φέτος περνά και η Αυστραλία. Οι πλημμύρες σαρώνουν τη Νέα Νότια Ουαλία και χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν όπως τα σπίτια τους. Κάπου 2.000 ιδιοκτησίες αφέθηκαν στην τύχη τους και κατακλείστηκαν από το νερό, που σύμφωνα με τις αναφορές κινείται με μεγάλη ταχύτητα σαρώντας την περιοχή. Εκτιμάται ότι το νερό θα ανέβει μέχρι τα 10,6 μέτρα, βυθίζοντας τους οικισμούς. Το ποτάμι έχει υπερχυλήσει, χωρίζοντας την πόλη σε δύο τμήματα που πλέον δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί και το Queensland, ενώ οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να μην μετακινούνται στους πλημμυρισμένους δρόμους. Ένα τεράστιο κομμάτι του παγετώνα περί το Μορένο στην Αργεντινή κατέρευσε μπροστά στα μάτια εκατοντάδων τουριστών. Οι αρχές είχαν εκ των προτέρων ειδοποιήσει ότι θα συνέβαινε αυτή η κατάρρευση, καθώς υπήρχαν τα σημάδια. Ο παγετώνας που αποκολλήθηκε έπεσε εντυπωσιακά μέσα στη λίμνη Αργεντίνα. Ο περί το Μορένο είναι ένας από τους πιο σταθερούς παγετώνες του κόσμου και ταυτόχρονα ένας από τους πιο προσβάσιμους. Καλύπτει μια περιοχή 200 τετραγωνικών χιλιόμετρων και έχει ύψος 70 μέτρα. Η τελευταία φορά που κατέρευσε τμήμα του ήταν το 2008.